Τη δική του θέση απέναντι στον αναπτυξιακό νόμο που προωθεί η κυβέρνηση εκφράζει και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης. Ο κ. Παυλίδης επισημαίνει μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι ο νόμος δεν καταφέρνει να καταπολεμήσει τον αθέμητο ανταγωνισμό που υφίστανται οι επιχειρήσεις των παραμεθόριων περιοχών σε σχέση με αυτές των νόμορων χωρών. Γενικότερα, περίμενα έναν πολύ καλύτερο αναπτυξιακό νόμο. Ένα νόμο που, όπως έχω πει κατά επανάληψη, να αίρει τη μειονεκτικότητα της περιοχής. Να θέλει κάποιος να επενδύσει στην περιφέρειά μας αντί να πηγαίνει στη Βουλγαρία ή να επενδύει κάπου αλλού. Αυτό δεν έρεται και υπ' αυτή την έννοια δεν με ικανοποιεί. Θα ήθελα να έχει περισσότερα κίνητρα, περισσότερη ελκυστικότητα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν περιορισμοί από τις κρατικές και περιφερειακές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά ούτε εκείνο είναι κάτι που λέει κάτι, γιατί θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις οι οποίες προτάθηκαν, να υπερπηδηθούν εμπόδια και να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα που να μας ικανοποιεί όλους. Κατά την εκτίμηση του κυρίου Παυλίδη, ο αναπτυξιακός νόμος δεν επιδέχεται περισσότερων διορθώσεων, καθώς η διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο και όσες προτάσεις επρόκειτο να ενσωματωθούν έχουν ήδη ενσωματωθεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Από τον Απρίλιο, από τις αρχές Απριλίου, έχουμε στείλει σειρά εγγράφων και στους βουλευτές και στους εμπλεκόμενους να γίνουν οι διορθώσεις με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πλήρη αιτιολόγηση όλων αυτών. Δεν έγιναν αποδεκτά. Εκείνο που έγινε αποδεκτό είναι να αυξηθεί η απόσταση για τις παραμεθόριες περιοχές μετά από ισχυρή νεότερη παρέμβασή μου από τα 20 στα 30 χιλιόμετρα και να προσθεθούν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, Ξάνθης, Δράμας, τρεις-τέσσερις δήμοι επιπλέον. Μάλλον δημοτικές ενότητες για την ακρίβεια. Ήταν σημαντικό και αυτό, γιατί στο τέλος πάλι καταλήγουμε από μια επιδότηση που ήταν κοντά στο 60% να πάμε σε μια επιδότηση μετά όλους τους συντελεστές και πολλαπλασιαστές λιγότερη από 32%. Ο αναπτυξιακός νόμος πάντως έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στον επιχειρηματικό κόσμο.